Οι σαλιάδες είναι πάρα πολλά σύνδρομα φάρσα. Είναι δύο διαφορετικά είδη που έχουμε. Στο κατάλογο της Αιθιοπανίδας της Ελλάδας είναι πάρα πολλές. Εμείς έχουμε τις δύο, τη Λύρο Σαλιάδα και την Στίκτο Σαλιάδα. Η Λύρο Σαλιάδα είναι αυτή εδώ, η αρσενική. Παίρνει το όνομά της, όπως βλέπετε, από το λιρί, αυτό που έχει πάνω. Το αρσενικό έχει αυτά τα έντονα μπλε σχέδια πίσω από το μάτι εδώ και στο μάτι και στη δράση του. Το θηλυκό δεν έχει το θείο και είναι λίγο πιο έτσι, ανοιχτόχρωμο. Ζει από 5 έως 30 μέτρα πάθος. Δεν φοβάται το δίτη, προσεγγίζουν πάρα πολύ κοντά. Είναι πάρα πολύ περίεργο, τρέφεται με μικροοργανισμούς, προνύμφες άλλων ψαριών και είναι πολυάριθμο γιατί δεν έχει πραγματικά κανεί να μυθυρευτεί. Δεν έχω βρει σε κανένα ψάρι ούτε να το κυνηγάει ούτε τίποτα και υπάρχουν πάρα πολλά. Αυτό είναι μια αρσενική Λύρο Σαλιάρα. Κάθεται μέσα στην τρύπα του. Κάθεται έτσι, παίρνει το σχήμα από τις πέτρες και όταν περάσει από μπροστά του βγαίνει και το τρώει. Θυμίζει και το ροφούλι εγώ έτσι όπως κάθεται. Εδώ είναι άλλη μια φωτογραφία της Λύρο Σαλιάρας. Αυτό που το κάνει έτσι εντυπωσιακό είναι στην αναπαραγωγική του περίοδο, όπου έχω δει ότι τα αρσενικά φλερτάρουν τα θηλυκά με ένα περίεργο χορό, κουνώντας τα πτερίγια από πάνω και την ουράνια. Αυτή εδώ είναι η Στίκτο Σαλιάρα. Βλέπετε ότι έχει διαφορετικό χρώμα και σχέδιο. Είναι μέχρι 15 εκατοστά, είναι διπλή δηλαδή από την Λύρο Σαλιάρα και είναι η μοναδική που τρέφεται αποκλειστικά με φυτική ύλη. Δεν είναι σαρκοφάγο όπως η Λύρο Σαλιάρα. Και αυτή ζει στα ρηκά. Και ο αρσενικός στην περίοδο της αναπαραγωγής παίρνει ένα αμό χρώμα. Όπου έχει εδώ δηλαδή λευκό το θηλυκό, όπως έχει ένα αμό. Εδώ είναι η Λύρο Σαλιάρα. Ενώ μπροστά βλέπετε τη διαφορά από μια Λύρο Σαλιάρα που είναι εδώ μπροστά. Δηλαδή πόσο διαφορά είναι στο μέγεθος. Τα σαλιγκάρια όπως και έξω, έτσι και στη θάλασσα, υπάρχουν σαλιγκάρια. Υπάρχουν αυτά που έχουν το κέλυφος όπως αυτό που βλέπουμε και υπάρχουν και οι γυμνοσάλικες. Και αυτό εδώ. Δεν έχει δηλαδή το παγόλιο από πάνω. Τρέφονται με θετική είδη, οι γυμνοσάλικες κυρίως. Γλύφουν όλη τη μέρα τις πέτρες και κάποια άλλα όπως είναι τα καλάμια για να φάνε τη θετική είδη. Ενώ αυτά τα σαλιγκάρια που βλέπετε εδώ τρέφονται και με σαρκό. Είναι και σαρκοφάγα, διότι όταν θα βρεθεί ένα πτώμα από άλλο ψάρι στο βυθό, θα ξεπροβάλλουν μέσα από τη λάσπη και θα πάνε να το φάνε. Θα δείτε στη συνέχεια ένα νεκρό κεφαλόπουλο, όπου έχουν αναπτυχθεί εκατοντάδες από αυτά και σχεδόν το έχουν καλύψει. Κάθεται μέσα στη λάσπη και έχει έξω μόνο αυτή την κεραία που βλέπετε. Όταν θα έρθει η ώρα για να φάει, θα βγει. Θα δείτε και το πλάνο αυτό που σας λέω, εδώ. Είναι ένας νεκρός κέφαλος. Όλα αυτά που βλέπετε είναι σαλιγκάρια. Ξεκινούν από τη δεύτερη-τρίτη μέρα που ξεκινάει της ψήψης του ψαριού, που είναι πιο μαλακό. Ξεκινάνε και σε λίγες ώρες έχουν αφήσει μόνο το σκελετό. Είναι δηλαδή και οι καθαριστές του βυθού. Όπως έξω στη φύση υπάρχουν τα αρπακτικά, τα πτωματοφάγα όπως τα όρνια, έτσι και στο νερό, υπάρχουν αυτά. Η τσιπούρα. Η τσιπούρα είναι και αυτή ένα από τα πιο γνωστά ψάρια εδώ στην περιοχή μας. Αναπαράγεται τον Οκτώβριο με Δεκέμβριο. Είναι ένα είδος πάρα πολύ περιζήτητο, με τεράστια εμπορική αξία και αυτό. Η αλήθεια είναι ότι έχει μειωθεί στην θάλασσα πάρα πολύ, όπως όλα τα άλλα είδη που σας είπα. Έχει εντυπωσιακά χρώματα, αν τη δείτε από κοντά. Η γνήσια τσιπούρα, η άγρια σε σχέση με το εκτροφείο, είναι αυτό το χρυσό που βλέπετε εδώ μπροστά. Το εκτροφείο δεν έχει, είναι μαύρο και το πορτοκαλί δεν είναι τόσο έντονο. Τρέφεται με καβουράκια, γαρίδες, γενικά με μύδια θα έλεγα πιο πολύ. Έχει κοφτερά δόντια, θυμίζουν τους τραπεζίτες, σαν τα δόντια που έχουμε εμείς οι άνθρωποι, όπου συνθλίβουν τα μύδια και διάφορους άλλους οργανισμούς. Γεννάει μέχρι 40.000 αυγά. Εδώ φαίνεται λίγο τα δόντια τους, εδώ κάτω, αμυλά. Το βράδυ είναι πάρα πολύ εύκολη να την δεις, διότι νομίζω ότι κρύβεται, αν έχεις δηλαδή ένα φωτό που μπορείς να δεις.
Κάθεται ακούνι, ενώ την ημέρα είναι δύσκολο να την πλησιάσει. Φεύγει, δεν έρχεται κοντά. Ζει στα ρηχά, εδώ έχει κρυφτεί, νομίζει μάλλον ότι έχει κρυφτεί, βάζει το κεφάλι τη μέσα σε μια σχισμή, ενώ οι υπόλοιποι είναι έξω. Αυτή πηγαίνει με τα χέρια. Τόσο δηλαδή η σιγουριά νιώθει όταν βάζει το κεφάλι τη μέσα εκεί. Εδώ την είχα βγάλει έξω για να την πάρω λίγο στο βίντεο καλύτερα. Και το χέρι. Τα χέρια ρυθμίζαν κάποτε στην θάλασσα σε μεγάλους αριθμούς. Δυστυχώς και αυτά έχουν μειωθεί πάρα πολύ. Το χέρι έχει μια σημαντική διαδρομή που κάνει κατά την περίοδο της αναπαραγωγής του. Φτάνει μέχρι την θάλασσα των Σαραγκασών για να αναπαραχθεί στον Ατλαντικό. Για να καταλάβετε τι εννοώ, ένα χέρι όταν θα έρθει σε ενήλικη ζωή και θα χρειάζεται να αναπαραχθεί, είναι έτοιμο, θα φύγει το βράδυ, γιατί τότε μεταναστεύουν τα χέρια το βράδυ, θα φύγει και θα φτάσει στο σημείο που σας είπα, ένα σημείο του Ατλαντικού, στη θάλασσα των Σαραγκασών. Εκεί όταν θα γεννήσει, σε βάθος 700 μέτρων, θα πεθάνει. Τα μικρά χελάκια που θα βγουν θα διασχίσουν ένα τριετές δρομολόγιο για να επιστρέψουν ξανά στη λιμοθάλασσα όπου ήταν οι γονείς τους. Αυτό είναι φανταστικό που κάνουν. Δεν μπορεί να το εξηγήσει κανείς ακόμα πώς γίνεται όλο αυτό και πώς έχουν την ικανότητα να επιστρέψουν. Το χειμώνα κάθεται μέσα στη λάσπη για το κρύο, ενώ το καλοκαίρι με τη ζέστη βγαίνει έξω. Τρέφεται με γαλίδα, σκουλίκια και άλλους μικρούς οργανισμούς. Και είναι πάρα πολύ συναρπαστικό. Εδώ το βλέπετε μέσα στη λάσπη. Το ενοχλεί το φως. Ήταν τα τελευταία πριν να φύγει από τη λήψη. Και πάμε να δούμε τον γνωστό γοβιό, ο οποίος λέγεται χοντροχοβιός κανονικά. Υπάρχουν πάρα πολλά είδη χοβιών. Είναι περίπου 10, αν δεν κάνω λάθος. Ο γοβιός που έχουμε εδώ είναι αυτός εδώ. Ζει στα παράθυρα κυρίως της λιμοθάλασσας, εκεί όπου υπάρχουν πέτρες. Υπάρχει σε μεγάλο αριθμό. Τρέφονται κυρίως τα λαβράκια από αυτόν, είναι το αγαπημένο τους δόλωμα. Γυρνάει και αυτός πάρα πολλά αυγά. Τα τοποθετεί κάτω από τις πέτρες ή στις σχισμένες από τα μύδια, όπου εκεί ο αρσενικός τα φυλάει μέχρι αυτά να βγουν. Είναι πάρα πολύ φιλικός, δεν είναι δηλαδή ούτε επιθετικός, είναι μια ιδιοσαλιάρα δίπλα του. Και θυσιάζει πάρα πολύ το δίπτυ, δηλαδή προσέγγιζα πάρα πολλές φορές στο μπροστά του. Είναι περίεργα ψάρια, θα δείτε τώρα που έχω κάτσει και θα ξεκινήσω και θα βγαίνω από πίσω πάρα πολύ. Είναι ένας εδώ μπροστά και θα ξεπροβάλλουν και άλλοι. Έχει μεγάλη περιέργεια. Επίσης να πω ότι όλα τα ψάρια έχουν κάποια πτερίδια. Κοιλιακά πτερίδια, τα πλαϊνά από πάνω. Κάθε είδος έχει το ρόλο του που έχουν τα πτερίδια τους έτσι. Και μπορεί κάποιος να καταλάβει λίγο το νόημα και πού ζουν αυτά τα ψάρια όταν δεν γνωρίζει καμία πληροφορία γι' αυτό. Για παράδειγμα, ο χοντροχοβιός έχει στρογγυλή ωραίο πτερίδιο, στρογγυλό ωραίο πτερίδιο. Και αυτό τον βοηθά για να μπορεί να στρίβει στα ρηχά και όπου βρίσκεται δηλαδή. Δεν έχει την ικανότητα όπως το λαβράκι, όπου η ουρά του είναι λίγο πιο σχιστή, θα λέγαμε, για να ανακτήσει μεγάλες ταχύτητες. Επίσης τον βοηθάνε και τα κοιλιακά πτυρίδια, γιατί έρχεται ουσιαστικά στο βυθό πάνω στους βράχους και μέσα στις τρύπες. Εδώ είναι κάποια εξωτερικά χαρακτηριστικά του ψαριού. Αυτή είναι η βάση εδώ της ουράς που σας έλεγα. Το κοιλιακό πτυρίδιο. Βέβαια το χοντροχοβιό είναι λίγο διαφορετικό. Όλα παίζουν ρόλο. Το ραχιαίο πτερίγιο, το ακαθές ραχιαίο πτερίγιο, τα μάτια του εδώ βλέπετε, το στόμα, το θωρακικό πτερίγιο, το κάλυμα των βράχιων και η πλευρική γραμμή. Λοιπόν, και τώρα θα σας πω για τα τελευταία δύο είδη, τον υπόκαπο και την κατουρλίδα, η οποία είναι στην ίδια οικογένεια με τον υπόκαμπο. Λοιπόν, να την κατουρλίδα, εδώ.
Λοιπόν, αυτό το είδος υπάρχει στην Λιμοθάλασσα. Το βρήκα τα τελευταία 2 χρόνια το εντόπισα. Είναι πάρα πολύ μικρό, δεν ξεπερνάει τα 5 εκατοστά. Είναι στην οικογένεια των υποκάμπων. Λειτουργεί όπως και ο υπόκαμπος, μόνο που το κεφάλι του δεν είναι σαν του αλόγου όπως είναι ο υπόκαμπος, ούτε η ώρα του στεφτεί. Είναι μονοκόμματος σαν τη Ζαργάνα. Γεννάει 4 φορές το χρόνο, από 10 έως 60 αυγά. Έχω καταφέρει και έχω τραβήξει και μια φωτογραφία, ένα μικρό. Εδώ φαίνεται, βλέπετε, δεν έχει το κεφάλι όπως ο υπόκαμπος, είναι σε ευθεία γραμμή. Είναι και αυτό απειλούμενο και εξαφανίζεται. Στα 10 χρόνια που κάνω καταδύσεις εδώ, έχω τύχει να το συναντήσω μόνο 2 φορές. Οπότε καταλαβαίνετε πόσο δύσκολο είναι να το συναντήσει κανείς. Τα νερά είναι θολά. Εδώ είναι μια προνύμφη. Αυτό το μικρό είναι περίπου 5 ημερών. Το βλέπετε ολοκληρωμένο, εδώ είναι το ουραίο πτερίγιο του. Εδώ είναι το άλλο πτερίγιο. Μοιάζει με υπόκαμπο, αλλά δεν είναι. Λοιπόν, και πάμε τώρα να δούμε τον υπόκαμπο. Πριν ξεκινήσω να σας πω πιο πραγματάκια για το είδος και το τελευταίο, γιατί δεν έχουμε κάτι άλλο μετά, να σας πω ότι το 2019 είχα ανακαλύψει την απικία των υποκάμπων στη λιμοθάλασσα του Αιγαίου. Το είδος αυτό είναι απειλούμενο, είναι προς εξαφάνιση. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το ότι έχουμε αυτή την απικία εδώ. Είναι η μεγαλύτερη αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα σε αριθμό, η απικία δηλαδή. Υπάρχει ερμηνεία στο στρατό Χαλκιδικής, όπου έχει γίνει και ένα πάρκο για την προστασία τους. Αυτή είχε βρεθεί μερικά χρόνια πριν. Ο αριθμός εκείνη την απικία ανέρχεται σε μερικές δεκάδες. Και όταν επικοινώνησα με τους ανθρώπους του Ινστιτούτου που ασχολούνται με τον υπόκαμπο, όταν ήρθαν εδώ να τεκμηριώσουν την πληροφορία που τους είχα δώσει, είχαν μείνει έκπληκτοι, διότι ήταν ο αριθμός τους εδώ σε εκατοντάδες, γιατί είχαν μια μικρή καταγραφή και ο αριθμός τους ανερχόταν σε εκατοντάδες. Ο υπόκαμπος στη λιμοθάλασσα, όπως βλέπετε και στη φωτογραφία αυτή εδώ που φαίνεται, αυτή είναι η πρώτη φωτογραφία που θα τραβήξει στον υπόκαμπο, βρίσκεται σε ρηπό βάθος, η απικία του είναι στα 2 με 2,5 μέτρα. Μετακινείται ελαφρώς το χειμώνα στα βαθιά και το καλοκαίρι βγαίνει στα πιο ρηκά. Έχουμε 2 είδη. Έχουμε τον υπόκαμπος χαϊπόκαμπος και τον χαϊπόκαμπος γκουντουλάτος εδώ. Όμως αυτός που είναι σε μεγαλύτερο αριθμό είναι ο γκουντουλάτος. Ο χαϊπόκαμπος έχω συναντήσει μερικές δεκάδες. Αντίθετα με την απικία της Θεσσαλονίκης, εκεί υπάρχει σε μεγαλύτερο αριθμό ο χαϊπόκαμπος, αυτόν δηλαδή που δεν έχουμε εμείς εδώ, και είναι μειωμένος ο αριθμός του είδους που έχουμε εμείς εδώ σε περισσότερο. Εδώ βλέπετε έναν κυοφορημένο υπόκαμπο, αυτό εδώ, ο δεξιά πάνω, είναι η κοιλάτο, θα σας πω την αναπαραγωγή μετέπειτα, και αυτός κυοφορεί, εδώ το βλέπετε, είναι το είδος του κουτουλάδος αυτό, παίρνει το χρώμα ανάλογα με τον υπότοπο που είναι. Πάμε να δούμε ένα βιντεάκι που έχω, ένα μικρό βιντεάκι, και στη συνέχεια θα σας πω δύο πράγματα για τον υπόκαμπο, για το πώς αναπαράγεται, με τι τρέφεται κτλ. Θα συνεχίσουμε.
μείνει αυτό. Υπάρχουν, δηλαδή, πρέπει να έχουμε ένα ξύκασμα εκεί πέρα, το οποίο νομίζω δεν είναι παρόμοιο. Αυτό ήταν το βιντεάκι. Ήταν από τότε που είχε έρθει το Reuters και είχαν κάνει την παρουσίαση του είδους εδώ. Πάμε τώρα να δούμε λίγο και να σου πω μερικά πράγματα και τελειώνουμε για το είδος. Λοιπόν, ο υπόκοπος, όπως σας είπα, ζει σε μικρό βάθος είναι η ηλικία του. Μεταφέρεται το καλοκαίρι προς τα έξω, το χειμώνα λίγο πιο βαθιά. Έχουμε δύο είδη, το γκουτουλάτος και το χαϊκόκαμπος. Τρέφεται με πλακτών και προνύμφες, κυρίως τις γαρίδες, αυτό έχω παρατηρήσει. Βρίσκεται στην βόρεια πλευρά της θάλασσας Ιατρικία. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, με πάρα πολλές ιδιαιτερότητες το είδος αυτό. Παίρνει το χρώμα από τον βυθό ανάλογα. Ζει περίπου 5 χρόνια και η αναπαραγωγή του ξεκινάει το Μάιο και κορυφώνεται μέχρι τον Οκτώβριο, ανάλογα τις θερμοκρασίες της θάλασσας. Το είδος αυτό, όταν θα έρθει όλη για την αναπαραγωγή, το φλερ είναι πάρα πολύ όμορφο να το δει κανείς από κοντά, διότι ο αρσενικός οπόπαγος πλησιάζει τον ηφαιτικό, ξεκινάει να του κάνει ένα χορό, δηλαδή ανεβοκατεβαίνει πάνω-κάτω, γύρω-γύρω από το ηφαιτικό. Ο θηλυκός μπορεί να κρατήσει μερικές μέρες μέχρι να πει, ας πούμε, το ναι. Όταν θα αποφασίσει ότι αυτό είναι το τέρητο, ο θηλυκός παίρνει ένα χρώμα κίτρινο ανοιχτό. Αυτό σημαίνει, δηλαδή, από τη στιγμή που αλλάζει το χρώμα του, ότι δέχεται και είναι έτοιμη να κάνει την αναπαραγωγή με το αρσενικό. Ενώ ο αρσενικός επιδεικνύει την κοιλιά του, φουσκώνοντάς και ξεφουσκώνοντάς τη συνέχεια. Στη συνέχεια πιάνονται μεταξύ τους με τις ουρές, δηλαδή αγκαλιάζονται και ξεκινούν και χορεύουν γύρω-γύρω από τον εαυτό τους και πάνω-κάτω. Όταν θα γίνει αυτό, θα φτάσουν σε αυτή τη διαδικασία που διαρκεί περίπου 8 ώρες, τότε θα φτάσουν και στο σημείο που θα ενώσουν τις κοιλιές τους και θα γίνει η αναπαραγωγή. Έχει τέλειο καμουφλάζ στην λιμοθάλασσα. Μπορείτε να δείτε και σε αυτή τη φωτογραφία που κάθεται πάνω στα βράχια. Έχει πάρει ακριβώς το ίδιο σχήμα. Δεν κουνιέται καθόλου και ένα πολύ έπειρο μάτι θα μπορέσει να τον διακρίνει, διότι έχει καμουφλαριστεί έτσι, γιατί όλα αυτά τα χρόνια που υπήρχε εδώ, πιστεύω πως από αυτόν τον λόγο κατάφερε και επιβίωσε. Είναι τυχερός, διότι δεν έχει πάρα πολλές απειλές από τα είδη που ζουν στη θάλασσα, αν και έχω βρει μέσα σε λαδράκι, αλλά αυτά είναι πολύ σπάνιες περιπτώσεις. Η κύρια απειλή του είναι τα δίχτυα, μερικές φορές, πιάνονται κατά λάθος και η μόλυνση της λιμοθάλασσας. Γνωρίζουμε όλοι ότι πέφτουν πάρα πολλά λίμματα μέσα στη θάλασσα από την κύριο περιοχή. Υπάρχει έτοιμη μια αγροτική δραστηριότητα και πέφτουν πάρα πολλά μέσα, το γνωρίζουμε όλοι. Έχω βρει στο βυθό πάρα πολλά τσουβάλια πλαστικά, πολυπάσματα, πλαστικά, μπουκάλια από δηλητήρια, τα οποία πάνω έχουν αυτοκόλλητα που λένε ότι απαγορεύεται για να πέσει στη θάλασσα και έχει ένα ψάρι με ένα χ. Αυτά δείχνουν ότι όταν πέφτουν τόσα χρόνια διάφορα τέτοια, συσσωρεύονται. Οπότε θεωρώ ότι μελλοντικά θα έχει μεγάλο πρόβλημα, αν και έχει ήδη υπάρξει. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Εδώ βλέπουμε ένα μικρό υποκαπάκι και κοιτάξτε τι καμουφλάζει έχει. Εδώ δάνει το μάτι του. Είναι ο μισός μέσα στη λάσπη και έχει κάτσει για πάρα πολύ ώρα ακούνητος και έχει κάτσει πάνω το όλη η λάσπη. Εδώ είναι μια φωτισμένη φωτογραφία. Έχουμε πάρει από το ίντερνετ αυτή για να δείτε λίγο καλύτερα πώς είναι μέσα η δομή του όλη του υπόκαμπου. Εδώ είναι μια selfie στην αποικία. Λοιπόν, το ιδιαίτερο που έχει ο υπόκαμπος τώρα τι είναι, εφόσον φτάσει στην αναπαραγωγή, γεννάει, κολλάει μάλλον τα αυγά ο αρσενικός. Δηλαδή, εφόσον αναπαραχθούν, μετά από ένα χρονικό διάστημα, περίπου στις 15-20 μέρες, γιατί ένα μήνα κάνει να βγάλει τα μικρά, ο θηλυκός αγκαλιάζει με τον αρσενικό και μεταφέρει σε έναν ειδικό ασκό τα αυγά. Εκεί ο αρσενικός θα τα κρατήσει μέχρι να κολλαπτούν.
Τα μικρά που θα πούν είναι περίπου 1000-1200. Είναι πάρα πολλά, αλλά επιβιώνει μόνο το 5%. Κυρίως η απειλή είναι η γαρίδα, δυστυχώς, γιατί έχω δει να γεννάει και με το που βγαίνει ο μικρός υπόκαμπλος, αμέσως οι γαρίδες πέφτουν κατευθείαν και τον αρπάζουν. Είναι πάρα πολύ αδύναμος, δεν μπορεί να κολυμπήσει και είναι πάρα πολύ ευάλωτος. Χρειάζεται κάποια λεπτά μέχρι να φτάσει σε μια στιγμή από ένα μικρό βράχο για να μπει μέσα και να μπορέσει να επιβιώσει. Γι' αυτό επιβιώνει μόνο το 5% από όλα αυτά και γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό ότι έχουμε μια τεράστια απειλή εδώ πέρα και μπορεί και επιβιώνει. Γι' αυτό πρέπει να προστατευτεί και να γίνουν κάποιες ενέργειες. Εδώ είναι το υποκαμπάκι. Αυτό είναι 2 ημερών. Αν δείτε εδώ το ρόζο χρώμα που έχει στο κεφάλι του, είναι ακόμα μωρό. Δηλαδή με τις μέρες περνώντας θα πάρει το χρώμα όπως έχει ουρά του. Εδώ είναι μια προστινή φωτογραφία. Εδώ είναι μια φωτογραφία από την απικία, για να έχετε μια εικόνα να δείτε πώς είναι. Οι υπόκαμποι κάθονται σχεδόν όλοι μαζί στα βαρχάκια που έχει μέσα η θάλασσα, ανάμεσα στις πηγιάδες. Εδώ είναι ένας αρσενικός, βλέπετε έχει και τα αυγά εδώ, στην κοιλιά του. Κάθονται όλοι μαζί στα ρηχά, εδώ είναι 4, γι' αυτό έχω πάλι αυτά τα πελάκια από πάνω, είναι σαν εδώ, 2-4. Γενικά είναι όλοι μαζί γύρω-γύρω. Εδώ βρίσκεται ότι είναι και μια νεροχελώνα. Από τα γλυκά νερά που πέφτουν από τα πλάτη γύρω-γύρω. Εδώ είναι ο γκουτουλάτος. Η διαφορά του γκουτουλάτος με τον άλλο υπόκαμπο είναι αυτές εδώ οι κεραίες που βλέπετε. Λίγο προς το σχήμα έτσι, του κεφαλιού του είναι οι διαφορές και στην κοιλιά του που θα δούμε τώρα. Όπου βάλει ο θηλυκός τα αυγά στον αρσενικό, εδώ κάτω. Αυτή εδώ η σχημή είναι. Εδώ μέσα αυτός τώρα έχει αυγά όπου θα τα βγάλει μετά την εκόλαψη και θα τα ελευθερώσει. Λοιπόν, να δούμε λίγο την διαφορά των ειδών. Εδώ είναι ο χαϊπόκαμπος χαϊπόκαμπος. Αυτές είναι οι διαφορές του αρσενικού με του θηλυκού. Του είδους εδώ που είναι σε λιγότερα άτομα. Ο αρσενικός είναι αριστερά, θηλυκός δεξιά. Και εδώ είναι ο γκουτουλάτος. Αυτός που έχουμε σε μεγάλο ρυθμό. Ο αρσενικός αριστερά, δεξιά, θηλυκός. Αυτές οι κεραίες δηλαδή είναι που τους κάνουν διαφορά κυρίως και μετά όταν τους έρθει πάρα πολλές φορές μπορεί να τους διακρίνεις. Αυτά ήταν που ήθελα να σας πω. Εγώ θα συνεχίζω να κάνω καταδύσεις εδώ στη Μαθάλασσα και στην ευρύτερη περιοχή. Θα ξανακάνω πάλι μια παρουσίαση κάποια στιγμή. Ήδη μαζεύω υλικό και από τις εκκοινάδες νήσους όπου θα πούμε για τα πελαγικά είδη που υπάρχουν εκεί. Σας ευχαριστώ που βρεθήκατε όλοι εδώ σήμερα και θα σας ευχαριστώ. Θα μιλήσουμε με την προκύριο Λάμπρο Χαρέλο, ο οποίος έχει κάνει εξαίσθηση δουλειά εδώ πέρα, να μας πείτε λίγα πράγματα για το τι γίνεται εδώ πέρα, για το υλικό που έχει βγάλει, όπως είπαμε και πάλι 10 χρόνια δουλειάς, πέρα λευκή λίγα. Κύριε Λάμπρο, θα μας πείτε λίγα πράγματα για εσάς, θα σας γνωρίσουμε καλύτερα. Ονομάζομαι Λάμπρος Χαρέλος. Ανήκω στο τμήμα περιβολικής ευαισθητοποίησης του Πολιτιστικού Αθλητικού Συλλόγου του Πολιτιστικού. Σήμερα κάναμε μια παρουσίαση για τα είδη, την ιχθυοπανίδα της Δημοθάλασσας του Ετωλικού. Αναλύσαμε όλα τα είδη ένα-ένα που υπάρχουν. Μιλήσαμε για τον υπόκαμπο. Αναλύσαμε και αυτό το είδος. Προσπαθούμε μέσα από αυτές τις ενέργειες να δώσουμε στον κόσμο την ενημέρωση που μέχρι στιγμής κακώς δεν έχει ενημερωθεί. Προσπαθούμε να τους ευαισθητοποιήσουμε και να δείξουμε το πλούτο που έχει η Δημοθάλασσά μας. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ και σε ευχαριστούμε πρώτον για το έργο που κάνεις και δεύτερον για όλο αυτό το υλικό. Πραγματικά είναι υπέροχο υλικό, δηλαδή είναι άσχημο να γεωγράφει και αυτά γατάκια. Θεωρώ γατάκια. Σε ευχαριστούμε. Τελείωσε η όμορφη βραδιά εδώ πέρα. Πανέμορφα όλα. Βγήκε πάρα πολύ μεγάλο το βίντεο αυτό, θα το χωρίσει σε 2 μέρη. Στην Ξενάκη, στο χώρο του Ετωλικού εδώ πέρα που κάναμε και στο δεύτερο μέρος που είναι καθαρά το μουσιακό. Μέχρι το επόμενο βίντεο, να είστε όλοι καλά και γεια σας.